κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα, στη σημερινή μας εκπομπή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας έναν γνωστό ζωγράφο, γνωστό σε ολόκληρη την Αλβανία, γνωστό από όλα σχεδόν τα παιδιά αυτής της χώρας. Όταν βλέπουν να ζωγραφίζει με τα παιδιά στην τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας εδώ το ζωγράφο, τον γνωστό ζωγράφο, τον Κώστα το Ζόγκα. Κώστα, καλώς ήρθες στην εκπομπή μου σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Πρωτού ξεκινήσουμε για τα σημερινά και τα λοιπά, θα ήθελα να μου πεις λιγάκι πότε ξεκίνησες τη ζωγραφική και τα λοιπά, πριν δηλαδή, να αρχίσουμε λιγάκι από το πριν και να φτάσουμε στο σήμερα. Αν ξεκινάμε από πριν, μπορώ να πω που ήταν η γιαγιά μου αυτή, η πρώτη που ξεκίνησε να μου κάνει τα μαθήματα. Σου φαίνεται περίεργο, γιατί δεν ήταν ζωγράφος. Όταν ήμουν μικρός ήμουν λίγο αδύνατος, όχι όπως τώρα. Και όταν έτρωγα, η γιαγιά μου ζωγράφιζε ένα πρόσωπο, ή τον άνθρωπο ή η γυναίκα, ό,τι να ήταν, με απλά σαν σκίτσο. Και κάθε βήμα που έκανε, λέει, με το κεφάλι στρόγγυλο, ήταν ένα κουτάλι που έτρωγα εγώ. Ξεκίνησε και έτσι. Μετά, όταν ήμουν 6 χρονών, πήγα σε τις εποχές τότε, Παλάτι Πιονέρε, που λένε τα κέντρα που είναι σήμερα. Ναι. Για ζωγραφική. Και μπορώ να πω, είχα και την τύχη μου που η δασκάλα που είχα, δηλαδή σε πολλούς όταν το λέω, τους φαίνεται περίεργο, που είχα την Ανδρονίκη Αντωνίου Ζέγκο, που ήταν η πρώτη ζωγράφο, η γυναίκα στην Αλβανία που είχε σπουδάσει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν Αθήνα. Η σχολή της Αθήνας. Και την είχα αυτή σαν δασκάλα η πρώτη μου που είχα μάθει. Μετά σιγά σιγά μετά. Μετά το πήγατε στο μεσαίο σε καλλιτεχνικό λύκειο ή τελειώσε το λύκειο κανονικά, το λύκειο κανονικά το αυτό και μετά πήγατε στο... Λύκειο κανονικά, γιατί την εποχή τότε έτυχε να μην μπαίνουμε σε διαγωνισμό, γιατί είναι με διαγωνισμό. Α, ναι. Και δεν μας δώσαν το δικαίωμα και πήγαμε σε λύκειο κανονικό. Μετά, όταν ήρθε η ώρα για την ανώτερη σχολή καλών τεχνών, εκεί είχαμε διαγωνισμό κανονικό όπως όλοι οι άλλοι. Και κερδίσαμε και συνεχίσαμε. Και συνεχίσατε. Ναι. Μετά την ολοκλήρωση του, μόλις τελειώσατε το πανεπιστήμιο. Μόλις τελειώσατε το πανεπιστήμιο, ξεκίνησα σε σχολικό οίκο του παιδικού βιβλίου. Με τα σχολικά βιβλία. Και μπορώ να πω, είναι η εποχή του 88 που γνωριστήκαμε και μαζί. Γιατί είχα να κάνω τότε με το αλφαβητάριο το ελληνικό. Έτυχε να μου δώσω και το πρώτο βιβλίο που έφτιαξα ήταν αυτό. Και συνεργαστήκαμε και μαζί. Ναι, θυμάμαι τότε όταν φτιάχναμε το αλφαβητάριο και μου λένε για στο εκδοτικό ότι κοίταξε τις εικόνες του αλφαβητάριου θα τις κάνει ο Κώστας ο Ζόγκας. Ποιος είναι αυτός ο Κώστας ο Ζόγκας, λέω, δεν είναι από εκεί, από τα μέρη τα δικά σου, από τα μέρη τα δικά σου και έτσι εκεί γνωριστήκαμε, ναι. Όσον αφορά τη δική σου τη δράση, μετά το σχολικό βιβλίο... Μετά το 90, δηλαδή μέχρι το 90 ήμουν εκεί. Το 90, πριν ανοίξω τα σύνορα το καλοκαίρι το 90, μαζί με τη σύζυγό μου που είμαστε σήμερα, πήγαμε Αθήνα. Που δουλέψαμε 20 χρόνια εκεί. Ασχολήθηκα ξανά με τα βιβλία. Γιατί ευτυχώς είχε πολλούς εκδότες. Όταν λέτε με τα βιβλία εκεί... Ξανά ζωγράφος με τα βιβλία. Αυτό ήταν. Ξεκίνησα εκεί γιατί έτυχε να συναντήσω και κάποιον εκδότη. Ναι. Είδε τη δουλειά μου και μου λέει στην περιοχή που μένεις, είναι όλοι εκδότες. Όπου διαβάζεις εκδόσεις, μπες μέσα, δείξε τη δουλειά σου, λέει, 90% θα πάρεις δουλειά. Σαν ελεύθερο επαγγελματίας, όχι σαν ζωγράφος να σε έχουν μέσα. Και έτσι είχα περίπου 10 εκδότες που συνεργαζόμουν με τα βιβλία τους. Και από το 90 μέχρι το 2010, μπορώ να σου πω, έχω φτιάξει γύρω στα 350 εξώφελα βιβλίων και εικονογράφηση. Με μεγάλη δουλειά. Όταν τα έχω μετρήσει μια φορά και έλεγα τόσα εδώ, λέω πότε βγήκαν όλα αυτά τα βιβλία τόσα χρόνια. Εκτός που συνεργάστηκε με την τηλεόραση, με διαφημίσεις. Α, και με... Και με την τηλεόραση, όλα μαζί, ταυτόχρονα. Γιατί δεν είναι μόνο το βιβλίο. Και στην Αθήνα άνοιξα και βιβλιοπωλείο. Έκανε και εκδόσεις με τα παιδικά βιβλία.
Γι' αυτό λέω, ήταν η χαρά μου να συνεργαστώ πάντα με το παιδικό βιβλίο. Γιατί και στην Αθήνα με τα παιδικά βιβλία που έφτιαχνα, για το λόγο που η λογοτεχνία παίρνει μια εξώφυλλο, ένα έτοιμο. Ένα πίνακα, ένα κομμάτι εκεί, εξώφυλλο, γράμματα, τελείως. Δεν είχε δουλειά ζωγράφο. Στα παιδικά βιβλία χρειαζόταν οπωσδήποτε ζωγράφο. Και έτσι ήταν ευκαιρία να δουλέψω όλα αυτά τα χρόνια με το παιδικό βιβλίο. Δηλαδή πόσα χρόνια δουλέψατε στη... 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20. Από το 90 μέχρι 2010. Μέχρι 2010. Και τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε από την Αθήνα και να... Δεν ήταν κάτι να πεις, να πω που έφυγα, τι δεν μ' άρεσε αυτό, δεν μ' άρεσε τότε. Ήτανε... Ερχόμουν για διακοπές στην Αλβανία. Τα τελευταία χρόνια που είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, το 2004 ερχόμουν συχνά, καλοκαίρι. Και έτυχε να συναντώ κάποιον που είναι και στο που είναι το Vision Plus και συζητήσαμε και του πρότεινα τι να είναι μια εκπομπή τέτοια τα παιδιά και μου πρότεινε φτιάχτη. Και έτσι ξεκίνησα όλη η ιστορία. Έκανε τη μελέτη πώς θα είναι μια εκπομπή τέτοια. Του το είχα προτείνει τότε και ξεκινήσαμε το 2011 την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή την οποία βλέπουμε στο Tring, δηλαδή. Στο Tring, που συνεχίζει ακόμα σήμερα. Το 2021 κάνει 10 χρόνια. Και σε αυτή την εκπομπή, για να, παρόλο που τα παιδιά τα δικά μας σας παρακολουθούν την εκπομπή αυτή, παρακολουθούν την εκπομπή, τι κάνετε εκεί σε αυτή την εκπομπή, έτσι, με λίγα λόγια να μας πείτε. Με λίγα λόγια. Εκεί το έχω μοιράσει σε τρία κομμάτια. Στο πρώτο έχουμε ζωγραφική. Μπορεί να μάθει το παιδί να ζωγραφίζει με νεροπολίες, με μολύβι, μπορεί να κάνει με ακουαρέλα, με ακριλικά, με διάφορες τεχνικές. Το δεύτερο κομμάτι έχω τη ανακύκλωση. Είναι πάντα ανακύκλωση. Με χαρτόνια, ρολά, μπουκάλια, πλαστικά. Με όλα αυτά να φτιάχνουμε μικρά καλλιτεχνικά τα μεταχείρια. Αυτά τα οποία να μην τα πετάζουμε, να τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάτι. Συναντώ και στον δρόμο. Μου λένε συγχαρητήρια στην εκπομπή, λέει, μας εσχυμίσει στον μπαλκόνι, λέει, με κουτιά, λέει, και χαρτόνια. Του λέω, γιατί, δεν με αφήνει το παιδί, λέει, να τα πετάξω. Γιατί, το λέει στην εκπομπή, εσύ μην τα πετάτε, πιάτα πλαστικά, ποτήρια πλαστικά, μπουκάλια, να μην τα πετάτε, με αυτά μπορούμε να φτιάξουμε έργα τέχνης. Και έτσι, λέει, προσπαθούμε όλοι. Το καλό είναι που αυτή η εκπομπή κάνει και την ένωση της οικογένειας. Γιατί ένα παιδί μόνος δεν μπορεί να τα κάνει αυτά όλα. Όταν είμαι πλαστικό, με χαρτόνια, πρέπει να τα κόψει, να τα κάνει αυτά. Χρειάζεται οπωσδήποτε το πατέρα, τη μάνα να είναι δίπλα. Οπότε όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια ασχολούνται με αυτό. Γιατί μου το λένε οι γονείς. Φτιάχναμε αυτό, το κάναμε αυτό, το έκανα και εγώ. Γιατί το παιδί μόνο δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και το λέω και στην εκπομπή. Όταν είναι να κόψει τα χαρτόνια ή τα πλαστικά, λέω, θα πάρει βοήθεια από τη μάνα και από τον πατέρα. Και έτσι κάνει μια ένωση. Το ποδόσφαιρο που φαίνεται έτσι. Τη διαλύτη οικογένεια. Γιατί οι πατεράδες πάνε στο καφενείο να δουν το ποδόσφαιρο και έτσι η εκπομπή μου είναι που τους μαζεύει σπίτι όλους. Ωραία. Είδαμε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, ήρθατε και στο φυσικό σας, ας πούμε, χώρο, στη Δρόπολη, από όπου και κατάγεστε. Για πείτε μας λίγο για αυτή την καταγωγή σας και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Η καταγωγή μου είναι από την Άνω Δρόπολη. Άλλο αυτό που εγώ γεννήθηκα στα Τύρανα, και η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι από την Άνω Δρόπολη. Από το Κουρά, τη Ζόγκα είναι μόνο από εκεί. Μετά κατεβήκα στην Πέπελη. Μετά κάψα το σπίτι Γερμανοί το 43-44. Α, δηλαδή οι δικοί σου φύγανε από την Πέπελη λόγω του... Αυτό ήταν το πρώτο που φύγανε. Από το 44 που μάλλον είχαν φύγει. Ο πατέρας ήταν πιο μικρός που ήρθε στα Τύρανα. Ήταν και ο αδερφός του πατέρα μου, ο μεγαλύτερος ήταν στα Τύρανα και τους μάζεψε αυτός εκεί. Λόγω στην Ελλάδα συνέχιζε ο πόλεμος, δεν μπορούσαν να φύγουν από εκεί, ήρθαν από εδώ. Γιατί το χωρίς εντάξει, σύνορα είναι, κοντά είναι. Ναι. Γι' αυτό το λόγο εγώ γεννήθηκα στα Τύρανα.
Είχες επαφές με το χωριό όλο αυτό το διάστημα που ήσουν Τύρεν, γνώριζες για την καταγωγή σου, για το χωριό σου και τα λοιπά. Έρθει στο χωριό εκεί μικρός και με τον πατέρα μου, η μάνα μου και με τη γιαγιά μου. Και είχαν πάρει τα χωριά με τη σειρά όλα. Γιατί ήταν και οι αδερφές του πατέρα μου, ήταν και μία στην επισκοπή, η άλλη ήταν συμπέπειλη. Και όταν ερχόμουν, τα έπαιρναν με τη σειρά όλη το σόι. Και περισσότερο τους γνώρισα, να πω την αλήθεια, το 79. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν λίγο δύσκολο να έρθεις από τα Τύρανα, να πας στο χωριό. Χρειάζονταν άδεια από την ασφάλεια να πάρεις για να πας στο χωριό σου. Και όταν είχα έρθει, ξεκίνησα με τη σειρά. Και με τον αδερφό μου είχαμε έρθει μαζί. Και ο αδερφός μου ζωγράφος είναι και αυτός. Α, δηλαδή η οικογένεια ζωγράφων. Πάμε έτσι και οι δύο. Και πήραμε τη σειρά όλα τα χωριά. Από Επισκοπή, Μπόντριστα, Λοδίνο, Πέπελη, Κλεισάρη, Λυκομήλη, Λοβίνο, μέχρι Σωτήρα. Και γυρίσαμε. Και αυτό ήταν το 79, ήταν η πρώτη γνωριμία, να πούμε, σε μια ηλικία που μπορεί να καταλάβει. Γιατί εντάξει, μικρό παιδί δεν μπορούσα να θυμάμαι μερικά πράγματα. Μετά είχα έρθει και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, είχα ξανά μια βόλτα. Ήρθα για μια εβδομάδα και έχω μείνει κάπου 2 εβδομάδες, μη σου πω παραπάνω. Γιατί δεν με αφήνανε. Όλοι το σόι του πατέρα μου και από τη μάνα μου ήταν εδώ. Και έτσι σε κάθε σπίτι, από 2-3 μέρες εδώ, γιατί δεν με αφήνανε να φύγω. Αυτή ήταν η γνωριμία που είχα κάνει με το χωριό. Και αυτό που ήρθα τώρα, είχα έρθει και πριν. Ναι, πρώτο φτάσαμε εδώ. Αυτές τις επισκέψεις που έκανες εδώ στο χώρο, σε όλα τα χωριά που πήρες, σου είχαν αφήσει ίχνη μέσα στη συνείδησή σου για να σε βοηθήσουν και όσον αφορά τη ζωγραφική, να έχεις υπόψη σου τοπία ή οτιδήποτε άλλο από το χώρο εδώ. Βέβαια, όσο και να είναι, αυτό αφήνει. Γιατί πολλές φορές αυτό με ρωτάει η γυναίκα, όταν περνάμε από εδώ, όταν πάμε η Ελλάδα, στάνομαι κάπως αλλιώς, δεν ξέρω, είναι ο τόπος. Είναι για όλους, πιστεύω, συμβαίνει αυτό, γιατί έβλεπα παλιά διάφορους στα χωριά μας που ήταν στην Αμερική μια ζωή και επιστρέφανε στο χωριό. Τους τραβάει η ρίζα. Πάντα η ρίζα. Οι ρίζες είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για μένα, είναι για όλους αυτό. Συμβαίνει. Και στην Ελλάδα που είναι, όλοι, ο καθένας θέλει να πάει που λέει στο χωριό του. Να πάει στις ρίζες του εκεί. Και εγώ αισθάνομαι αλλιώς όταν έρχομαι, όταν πάω εκεί στην Πέπειλη. Και να πω την αλήθεια, σου κουρά δεν έχω πάει. Θέλω να πάω οπωσδήποτε. Αν έμαθα από δρόμο δεν είναι τόσο καλό και πρέπει ειδικό. Όχι, δεν είναι. Εμείς ως εκπομπή είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ για το ΚΡΑ. Μπορείς να το παρακολουθήσεις στο YouTube αν θέλεις. Για το ΚΡΑ είχαμε πάει εκεί με δυσκολία όμως και καταγράψαμε τα προβλήματα που έχει σήμερα το ΚΡΑ. Οπότε κάποια στιγμή, αν θέλεις, μπορείς να δεις αυτό το ρεπορτάζ. Και ας έρθουμε τώρα στο πρόσφατο, την πρόσφατη επίσκεψή σου μετά από αρκετά χρόνια. Ήρθες ξανά, αλλά αυτή τη φορά όχι ως απλός παρατηρητής ή θεατής κτλ. Αλλά ήρθες για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία που ήταν από την Ελληνική Πρεσβεία. Που να είμαι κοντά στα παιδιά. Να ζωγραφίζω μαζί με τα παιδιά. Και ήταν και αυτό που τα παιδιά αυτά, με ό,τι κατάλαβα, δεν είχαν άλλη διασκέδαση. Είναι λίγο από μένα εκεί. Και ήταν χαρά μου να συνεργαστώ με αυτά, να τους μάθω διάφορα πράγματα και με ρωτάγανε. Μου λένε πώς μπορώ να το κάνω με αυτό, πώς μπορεί να είναι αυτό. Και με το εύκολο τρόπο, αυτό που έκανε και στην εκπομπή, ήθελα να τους μάθω πώς μπορούν αυτοί να ζωγραφίζουν. Και το είπα και την άλλη φορά που μιλήσα μαζί, που μου έκανε εντύπωση τα χρώματα που είχα τα παιδιά. Ήταν όλα ευχάριστα χρώματα. Γιατί εμείς τα μοιράζουμε τα χρώματα. Έχουμε και ζεστά χρώματα και κρύα χρώματα. Τα έχω μοιράσει σαν χρώματα. Ναι, όταν λέτε αυτό, τι εννοείται, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Τα χρώματα αυτά είναι όπως είναι το καλοκαίρι το χειμώνα. Τα ζεστά χρώματα με το κίτρινο, το ροζ, το κόκκινο, πορτοκαλί είναι τα χρώματα τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα. Και το χειμώνα όπως έχουμε τα σκούρα χρώματα. Και το γκρι και πάνε όλα. Και βέβαια τα παιδιά αυτά όταν που έχω προσέξει, γιατί τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά που κάνω και με τα παιδιά, όταν βλέπω παιδιά που χρησιμοποιούν τα χρώματα σκούρα, λέμε μαύρο, μπλε, σκούρο, καφέ σκούρο, πράσινο σκούρο, το πράσινο είναι ανοιχτό. Υπάρχει διάφορα. Αποχρώσεις που τις λέμε, αποχρώσεις. Εξαρτάται τι θα χρησιμοποιήσεις.
Και όταν ξεκινώ αυτά τα χρόνια βλέπω που τα παιδιά αυτά έχουν προβλήματα. Μπορεί να μην έχει ο ίδιος, μπορεί να έχει προβλήματα σπίτι. Εκεί παρουσιάζονται και το άγχος, στεναχώρια, ό,τι έχουν στη ζωγραφική. Το παρουσιάζουν τα παιδιά. Δηλαδή, με ένα λόγο, θες να πεις ότι όταν βλέπεις τα παιδιά να ζωγραφίζουν και ανάλογα με το χρώμα που βάζουν, καταλαβαίνεις και τη διάθεσή τους ή τη ψυχική τους διάθεση, δηλαδή. Δεν φαίνεται. Εκεί το βγάζουν αυτοί. Μάλλον τους βγαίνει αφόρμητα και αυτοί δεν το ξέρουν. Το χρώμα που θα πάρει, με αυτό που θα ζωγραφίσει, με αυτό που θα χρωματίσει, βγαίνει η διάθεση του παιδιού. Και αυτά που είδα στη Δρόπολη, που πήγαμε και Ντερβιτσάνη και Μπουλιαράδη, που πήγαμε, τα παιδιά ήταν με τα χρώματα τα έντονα, ευχάριστα χρώματα. Αυτό είδα, που είναι τα παιδιά είναι ευτυχισμένα. Και αυτό χάρηκα γι' αυτό. Γιατί έχω πάει παντού. Μέχρι τη Σερβία έχω πάει, Πρεσέβα. Που με έχουν καλέσει και έχω δουλεύει πολύ με τα παιδιά και Κόσοβο. Ναι, βλέπω τα παιδιά. Θέλω να πω το εξής, αν συγκρίνουμε τα παιδιά, υποθέτουμε του Πρέσεβο, εκεί, με τα δικά μας τα παιδιά εκεί, τι χρώματα χρησιμοποιούσαν? Και αυτοί είχαν αυτά τα χρώματα, εξαρτάται, γιατί ήταν και περισσότερα τα παιδιά, να πούμε την αλήθεια. Άλλη δουλειά που είναι Κόσοβο, είναι Σερβία, είναι όλοι Κοσοβάροι. Και τα χρώματα που είχαν και δουλεύανε, και αυτοί είχαν το έντονο το χρώμα. Και μπορώ να σας πω και αυτό, ήταν πιο ελευθερωμένοι και στο Κόσοβο. Είναι πιο ελεύθεροι. Δεν φοβάται να το βάλει το χρώμα. Εδώ στην Αλβανία έχουν και αυτό, δεν ξέρω πώς έχει μείνει. Φοβούνται, δεν έχουν την πρωτοβουλία τα παιδιά. Και μπορείς να μου λένε, είναι αυτό να χρωματίσω. Τι χρώμα να πάρω? Το δέντρο λέει, λέμε, το ναι. Δέντρο. Να το κάνω πράσινο, λέει, ρωτάει. Πράσινο, κάτω. Βάλει το μόνο σου, μην με ρωτάς εμένα. Θέλω να το κάνεις ελεύθερα, να βγει από σένα αυτό που θες να κάνεις. Να ζωγραφίζεις εσύ όπως θέλεις. Μετά σε διορθώνω εγώ. Α, εσύ κάνω το μόνο σου. Εκεί αυτό το κάνανε. Εδώ πέρα είναι, δηλαδή θες να πεις ότι εδώ τα παιδιά είναι πιο συναισθαλμένα, δηλαδή. Λίγο πιο. Εδώ στην Δρόπολη δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Τα παιδιά ήταν πολύ πιο ελεύθερα. Γι' αυτό είναι αυτό που είπα, που είμαι ευτυχισμένος σε αυτό το πράγμα. Είδα τα παιδιά που είναι τα παιδιά ευτυχισμένα. Και αυτό το δείχνουν με τα χρώματα που βγάζουν, δηλαδή την ψυχική τους διάθεση. Και εκεί που ζωγραφίζαμε, δεν ήρθε κανένας να με ρωτήσει να βάλω αυτό το χρώμα, να βάλω αυτό που με ρωτάνε συχνά. Και εκεί που κάνω τα μαθήματα που δίνω με τα παιδιά που κάνω, και εκεί με ρωτάνε συνέχεια τα παιδιά. Τι να κάνω εδώ, τι να κάνω εδώ. Έχουν αυτό το άγχος. Δεν ξέρω γιατί. Από αυτή την πλευρά. Τα παιδιά εδώ δεν είχαν αυτό το άγχος, ήταν πιο ελεύθερα. Πιο ελεύθερα, μάλιστα. Μ' άρεσε. Από αυτή την περιοδία που έκανες εδώ στη Δερόπολη, θέλω να μου πεις τα δικά σου συναισθήματα, τώρα ως ζωγράφος. Και όχι και μόνο ως ζωγράφος, ένας απλός ζωγράφος, αλλά ένας ζωγράφος ο οποίος πάντα σκεφτόσουν τις ρίζες σου εδώ και ήρθες ξανά μετά από αρκετά χρόνια εδώ στις ρίζες σου. Εδώ όταν ήρθα, όπως και να είναι, αισθάνομαι αλλιώς. Και η αρχιτεκτονική που υπάρχει εδώ, όταν ένα ζωγραφίζει, και τα σπίτια ζωγραφίζει, τα τοπία που υπάρχουν εδώ είναι πανέμορφα. Και κρίμα που δεν. Να είναι κάτι, μάλλον από το κράτος, γιατί οι ιδιώτες έχουν κάνει σπίτια, αλλά τα έχουν κάνει όπως θέλανε αυτοί. Δεν έχουν κρατήσει την παράδοση. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να κρατάς την παράδοση με τα σπίτια τα πέτρινα, η σιεπή πάνω να είναι πέτρινη, είναι λίγο δύσκολο. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό το πράγμα. Αν για μένα σαν ζωγράφος θα προτιμούσε κάτι τέτοιο, να κρατηθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει δρόμους στα χωριά. Γιατί πήγα στην Πέπελη, ο δρόμος ήταν μόνο με αυτοκίνητο 4x4 πρέπει να πας. Είχε μια θέα πανέμορφη, έβλεπες τη λίμνη κάτω που είναι, να ζωγραφείς, να καθίσεις, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά είναι κρίμα που τα φύγουν σε αυτή τη φάση που είδα, τα σπίτια ερείπια. Εκεί αισθάνεσαι, στεναχωρίμαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτό το πράγμα. Βλέπω τα σπίτια και βλέπω κάτι γερόντος μόνο, λίγα παιδιά. Στην Πέπιλη μάλλον δεν είχε παιδιά, δεν είδα κανέναν αυτό που συνάντησα. Μόνο Μπουλιαράτη έχουν πάει κάνω το σχολείο εκεί, γιατί άλλο σχολείο δεν υπάρχει, Μπουλιαράτη και Ντερβιτσάνη. Αυτά τα δύο. Που παλιά, με ό,τι ξέρω εγώ, ήταν πρεσβεύτερο. Είχε κάθε χωριό και σχολείο. Αν το τοπίο είναι πανέμορφο, όπως είναι, δεν αλλάζει το τοπίο.
Και αυτό το για μένα, να πούμε, αν είναι να γίνει κάτι, δεν ξέρω πώς, αν συνήθως αυτά τα πράγματα που στην Ελλάδα ήταν το κράτος. Γιατί να πας και στα αγροχώρια που δεν έχουν καμία μεγάλη διαφορά. Τα ίδια είναι τα σπίτια, τα ίδια είναι τα χωρία. Αν περνάς στα σύνορα και είναι αλλιώς. Μπορεί να αξιοποιηθούν όλα αυτά εδώ. Να ανοίξει με το τουρισμό, να είναι κάτι όπως είναι και εκεί. Γιατί με ό,τι βλέπω, λόγω που κυκλοφορώ πολύ βγαίνω, οι τουρίστες που έρχονται, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, ψάχνουν κάτι ξεχωριστό. Εσύ πιστεύεις, Κώστα, ότι εδώ στα χωριά της Δερόπολης, τα χωριά της Δερόπολης έχουν κάτι το ξεχωριστό για ούτως ώστε να προσελκύσουν αυτούς τους τουρίστες? Έχουν. Μόνο χρειάζεται δρόμος. Το πρώτο. Αν δεν έχει δρόμο, πώς θα πάει ο άλλος? Με ό,τι αυτοκίνητο να έρθει αυτό, συνήθως αυτοί έχουν και μετροχόσπιτα. Και θέλει εκεί να μείνει, εκεί να δει, να έχει το τοπίο. Αν δεν υπάρχει δρόμος με το πρώτο, δεν μπορεί να έρθει κανένας. Εγώ θυμάμαι παλιά, το 90 όταν είχα πάει στην Ελλάδα, είχαν περάσει από τα χωριά. Δεν είχαν αυτή την αξιοποίηση. Μετά το 90 και στην Ελλάδα που είχαν όλα τα χωριά και στα αγοροχώρια, το τουρισμό είχε ανέβει πάρα πολύ και αυτοί δουλεύουν, αυτοί οι άνθρωποι, μόνο με τον τουρισμό. Ναι. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και εδώ, γιατί τα σπίτια που βλέπω ή εκεί ή εδώ είναι τα ίδια. Αν τραβάς μια φωτογραφία από μακριά να τα δεις, λες είναι τα ίδια. Αν πας από κοντά μετά εκεί θα δεις τη διαφορά. Που αυτό έχει γίνει σαν καινούριο και αυτά εδώ είναι έτοιμοι να πέσουν. Ναι. Όσον αφορά τώρα αυτά τουλάχιστον τα παιδιά που έχουν μείνει εδώ στο χώρο, αυτά τα λίγα παιδιά όπως είπες στα δύο σχολεία του Σδερβιτσάνης και του Βουλαρατίου, τι μπορεί να γίνει για αυτά τα παιδιά, εσύ πώς τα βλέπεις ως ζωγράφος και τα λοιπά, ούτως ώστε αυτά τα παιδιά να αισθανθούν πιο χαρούμενα και τα λοιπά στο σχολείο? Πρέπει να έχουν συχνά τέτοιες δραστηριότητες. Εγώ θα έρθω ξανά, τους το είπα. Αυτή την ερώτηση ήθελα να σας κάνω στη συνέχεια. Δηλαδή εσείς ως ζωγράφος, ως Κώστας Ζόγκας που έχετε τις ρίζες από εδώ, θα ξανάρθετε σε αυτά τα παιδιά, θα βρεθείτε ξανά κοντά σε αυτά τα παιδιά? Τους το είπα. Τους το είπα στα παιδιά που δεν είναι η τελευταία φορά. Θα έρθω ξανά να είμαστε κοντά, να ζωγραφίζουμε, να δουλέψουμε μαζί. Και αυτοί χαρήκαν πάρα πολύ, αυτό είδα. Και χάρηκα περισσότερα και από τους γονείς. Γιατί όταν βγήκα από το σχολείο, ήταν οι γονείς που περιμέναν τα παιδιά να τους πάνε σπίτι. Και μου λέγανε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες για να μάθεις λίγο τα παιδιά μας εδώ. Δεν το περιμέναμε. Σε βλέπαμε στην τηλεόραση, λέει, δεν ξέρω που είσαι από εδώ η καταγωγή σου. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Αυτό μου λέγανε πολλοί από τους γονείς. Και αυτό τους λέω ευχαριστώ, τους λέω και εγώ. Να είμαι ξανά κοντά τους. Δηλαδή, Κώστα, υπόσχεσαι εδώ και στην εκπομπή μας ότι θα ξανάρθεις για να δώσεις λιγάκι χαρά σε αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Και θέλω να κάνω και κάτι άλλο. Λόγω στην εκπομπή έχω κάνει μια μικρή αλλαγή τώρα. Παίρνω συχνά τρία παιδιά. Αν αλλάζω, κάθε εβδομάδα αλλάζω τα παιδιά που ζωγραφίζω μαζί μου ταυτόχρονα. Ναι. Ό,τι φτιάχνω εγώ το κάνω και αυτοί. Και το είπα και στις δασκάλες που αν το είχαν λίγο δύσκολο, που να μου φέρουν τα παιδιά σατήρανα στην εκπομπή. Να κανονίσω κάθε μέρα, μου λέει είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να έρθουν οι γονείς, δουλεύουν, το έχουν λίγο δύσκολο. Κατέλα. Τα παιδιά που ήταν εδώ στο Αργυρόκαστρο το είχαν πιο εύκολο. Αν τώρα θα κανονίσω να τα πάρω στην εκπομπή. Γιατί είναι λίγο δύσκολο να έρθω εγώ από τα Τίνα με την εκπομπή να κάνουμε εδώ. Να κάνει, ναι. Άρα τους φέρουμε εκεί κάπου τρία παιδιά. Αν θα τα αλλάξουμε. Τρία, θα τους πάρω, θα βρω. Γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά που ήταν ταλαντούχοι, μπορούν να δώσουν. Δηλαδή αυτό ήθελα να σας πω ότι... Αλλά αυτό δεν είναι μόνο τους ταλαντούχους η εκπομπή, είναι για όλα τα παιδιά. Ναι, αλλά εσείς κατά τη διάρκεια αυτών των λίγων ημερών, δύο-τρεις ημέρες ήσασταν εδώ, πόσο ήσασταν εδώ, εντοπίσατε κάποιο ταλέντο ή κάποια ταλέντα εδώ? Είδα τα ταλέντα που είδε. Και δεν ήταν λίγα, είδα πολλά παιδιά. Είναι αυτό που είπα, δουλεύανε χωρίς φόβο, βάζανε το χρώμα ελεύθερα. Αυτό μου άρεσε. Και όπως δηλαδή, έχει πει ο Πικάσος, όλα τα παιδιά είναι καλλιτέχνες.
Δηλαδή, εσύ πιστεύεις όταν ένα παιδί, υποθέτουμε, είναι ελεύθερο στο να βάζει χρώματα, στο να ρίχνει την πενελιά του εκεί, αυτό δείχνει ότι μπορεί αυτό το παιδί να προχωρήσει, δηλαδή, στο... Βέβαια. Είναι αυτό που λένε. Όταν παίρνεις ένα παιδί με ένα μωρό ή ένα παιδί 3 χρονών, 4 χρονών, δώσ' του χρώματα και ένα βιβλίο, τι θα κάνει. Θα πάρει τα χρώματα να χρωματίσει. Δεν ξέρει να διαβάσει. Το καλλιτεχνικό το έχει μέσα από τη φύση, κάθε παιδί. Αν αυτό, μετά είναι από τους γονείς. Αν οι γονείς θα συνεχίζουν το παιδί τους να ζωγραφίσει, να κάνει, όχι μόνο ζωγραφική, και η μουσική, τα πάντα στο καλλιτεχνικό, αυτό θα γίνει κάτι. Γιατί όλοι, όποιον και να ρωτήσω, όταν ήμουν μικρός, τι εγώ ζωγράφιζα. Α, μετά πήγα σχολείο, λέει, και τα παράτησα. Και τα παράτησα. Αν είχε συνεχίσει, θα έχει γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνεις. Γι' αυτό λέω, το καλλιτεχνικό το έχουν μέσα όλοι. Και τα παιδιά το έχουν ακόμα πιο έντονο αυτό το πράγμα. Πιο έντονο. Γιατί είναι το χρόνο που τους τραβάει. Γι' αυτό λέω, πρώτα έχουν μάθει να ζωγραφίσουν παρά να διαβάσουν. Το λεβιτάρι το μάθανε αργότερα. Πριν μάθω να ζωγραφίζω. Μάλιστα. Και μια τελευταία, Κώστα, πρωτού κλείσουμε. Τι έχεις να πεις τώρα, όχι στα παιδιά, στα παιδιά είπαμε, θες να πεις σε όλους τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι, ναι μεν έχουν τα σπίτια τους εδώ στα χωριά, όπως είπες αυτά που είδες και τα λοιπά, αλλά ζουν στην Ελλάδα. Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που παρακολουθούν την εκπομπή μας μέσω YouTube, αλλά και σε όλους όσοι μένουν εδώ στο χώρο? Πρώτα απ' όλα θέλω να τους χαιρετήσω όλους. Να τους εύχομαι υγεία. Αυτή είναι η πρώτη που, γιατί αν δεν έχουν υγεία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν έχουν υγεία μπορούν να κάνουν τα πάντα. Και μπορούν να σκεφτούν και τα χωριά τους, και τα σπίτια τους, και τα παιδιά τους, και όχι μόνο τα δικά τους, αλλά και τα παιδιά που μένουν εδώ. Όλοι αυτοί που μένουν Ελλάδα, που μπορούν να βοηθήσουν ή μπορούν να κάνουν κάτι ο καθένας για το σπίτι του. Γιατί ο καθένας, αν φτιάξει το σπίτι του, το κήπο του, το δρόμο του μπροστά εκεί, θα είναι πολύ ευχαριστώ για όλο το χωριό μετά. Γιατί έτσι θα κάνω ένα με τον άλλον. Ναι. Δεν είναι το θέμα να κάνω το σπίτι το πιο όμορφο εγώ από το δικό σου, πιο ψηλό, πιο μεγάλο. Δεν χρειάζεται να κάνω τα μεγάλα τα σπίτια. Αυτά που είχαν από τον παππού, από τη μάνα, από τον πατέρα. Δηλαδή, λες να διατηρήσουν την παράδοση. Να διατηρήσουν την παράδοση. Εγώ γι' αυτό είμαι. Δεν είμαι να φτιάξω τα καινούρια σπίτια. Γιατί λόγω εδώ, μ' άρεσε να πούμε στη Βοσκοπόλια που έχω πάει μερικές φορές. Στη Βοσκόπολη, ναι. Στη Βοσκόπολη. Εκεί δεν σε αφήνουν να χτίσει σπίτι εσύ όπως το θέλει εσύ. Πρέπει να είναι με πέτρες. Έχω κρατήσει παράδοση. Και αυτό μπράβο του. Μπορεί να έχει κόστο μεγαλύτερο, αν έχω κρατήσει παράδοση. Τώρα έχει γίνει εκεί το τουρισμό, εκεί συνεχίζει. Όταν είχα πάει πρώτη φορά πριν, πρέπει να ήταν το 2007-2008, είχα πάει, καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Έχω κρατήσει παράδοση. Έχουν φτιάξει αυτά τα σπίτια, γιατί να μην γίνει και εδώ. Γι' αυτό λέω, ο καθένας στο σπίτι του. Τώρα, αν μπορεί πάλι κάποια βοήθεια από το κράτος ή από το Υπουργείο Πολιτισμού για διατήρηση σε αυτά τα σπίτια, θα είναι ακόμα καλύτερα. Όπως και να είναι, τώρα ο καθένας το δικό του. Το δικό του, ναι. Ελπίζω να το λάβουν υπόψη τους αυτό οι δικοί μας οι άνθρωποι, οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, να ακούσουν και τις προτάσεις ή τη συμβούλη που δίνει ένας ζωγράφος. Γιατί αν φτιαχτούν αυτά τα σπίτια, να έχει μια διαμόρφωση του χώρου, να φτιαχτούν και οι δρόμοι, πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ τουρισμό και δεν θα χρειαστεί να φύγουν και αυτοί που είναι εδώ. Γιατί αλλιώς και αυτοί που είναι εδώ θα φύγουν. Δεν θα μείνει κανένας. Και αν δεν θα μείνει κανένας, τι θα γίνει εδώ σε αυτό το τόπο? Θα είναι ερείπιο. Είναι κρίμα. Γιατί είναι πανέμορφο. Ναι. Κώστα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην εκπομπή μου και σου εύχομαι το καλύτερο, είτε στην, γιατί από ό,τι γνωρίζω έχεις και σχολές δικές σου, τουλάχιστον στα Τίρενα, είτε μουσικής με τη σύζυγό σου, είτε οδείο δηλαδή, είτε ζωγραφικής εκεί στο ίδιο, ναι. Αλλά και όσο θα μπορέσεις να βοηθήσεις και εδώ τα παιδιά του χώρου μας, δηλαδή από όλα αυτά που είπες ότι θα ξανακάνεις και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην εκπομπή μου. Ευχαριστώ που με κάλεσες και σας εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Κυρίες και κύριοι, εδώ το λιώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Είχαμε καλεσμένο, όπως είδατε, τον γνωστό ζωγράφο Κώστα Ζόγκα με καταγωγή από την Πέπελη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Ωστότε, να έχετε όλοι σας μια καλή εβδομάδα.
Ωραία, δίπλα φύσουν τα
Thank you.
χρόνια σ' αγαπώ. Με μάρανες καημένη.